Και εκεί που λέγαμε πως κάπως θα υποχωρήσει Γιώργο Μπανάτσα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πριν απ' όλα, η πολιτική αντιπαράθεση ξεσηκώνεται νέα πολιτική θύελλα με τη δηλώση Τζανερίκου, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν συναντήθηκα με τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά και με έναν άλλο κορυφαίο κυβερνητικό παράγοντα, ο οποίος μου υποσχέθηκε ανταλλάγματα μετά την αφυπηρέτησή μου. Να θυμίσουμε ότι πέρα από την παρέτησή του σε 2,5 μήνες έβγαινε κανονικά στη σύνταξη ο κύριος Τζανερίκος, σε μια από τις ανεξάρτητες αρχές που είναι κάμποσες και στην χώρα μας, να τεθεί επικεφαλής αν εμπόδιζε την κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και διαψεύδει ότι έγινε τέτοια συναλλαγή. Βέβαια, είναι προσεκτική η δήλωση της κυβέρνησης. Εμείς δεν κάνουμε παζάρια με μαχαιροβγάλτες. Ο κ. Τζανερίκος λέει ότι το παζάρι έγινε με εκείνον και όχι με τον Κασιδιάρη. Εντάξει, τώρα όμως θα πρέπει να γίνουμε detective, έτσι όπως τα λέει. Καλά, ο κ. Τζανερίκος, ο οποίος είναι... Αλλά είναι μια σκιά που πέφτει επιπλέον σε αυτή την ιστορία. Βέβαια είναι επιπλέον σκιά και βεβαίως και καλά κάνουμε που το συζητάμε. Γιατί το να το λέει ένας πρώην αεροπαγίτης δεν είναι μια μικρή υπόθεση. Έτσι, δεν το λέει, ας πούμε. Ο επικεφαλής του τμήματος που θα έκρινε έτσι την συμμετοχή των κομμάτων στις εκλογές. Δεν είναι ένας απλός πολίτης. Φαντάζομαι ότι έχει επίγνωση, αν δεν είναι ακριβές αυτό που λέει, έχει επίγνωση όμως το πόσο σοβαρό είναι αυτό που λέει. Έτσι, και τελικά στο που καταλήγει όλη αυτή η ιστορία. Γιατί εδώ βλέπω αεροπαγίτες οι οποίοι φλερτάρουν με τον Κασιδιάρη. Δεν ξέρω, δεν το λέω για τον κύριο Τζανερίκο, γιατί προφανώς δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, αλλά τι είναι αυτά τώρα, δηλαδή πρώην αεροπαγίτης ο οποίος θέλει να μπει επικεφαλής, απαραιτήσεις από το πουθενά, καταγγελίες πολύ σοβαρές, αν ισχύουν όλα αυτά, σημαίνει ότι κάποιοι έκαναν σοβαρό λάθος στην κυβέρνηση. Αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, έκαναν σοβαρό λάθος. Δεν μπορεί να ζητάς από έναν ανώτατο λειτουργό της δικαιοσύνης να λειτουργεί με ανταλλάγματα. Κοίτα τώρα, Γιώργο, όχι, η αλήθεια είναι, ότι αν έγινε αυτό που υποψιάζεται πάντα ο πολίτης, όχι για αυτή την κυβέρνηση και για την προηγούμενη και για την επόμενη, διαχρονικά, από τη μεταπολίτευση, μην το πάμε πιο πίσω, είναι ότι με έναν άκομψο, με έναν κάπως κομψό, γιατί δεν υπάρχει παρέμβαση που μπορεί να χαρακτηριστεί στη δικαιοσύνη κομψή, η κυβέρνηση ζητά τέτοια και δίνει ενδεχομένως και ανταλλάγματα. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή κλονίζεται αυτό που πιστεύαμε για τη σχέση της εκάστοτε κυβέρνησης με τους βασικούς θεσμούς και ένας από αυτούς είναι η δικαιοσύνη. Εντάξει, δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Αλλά σε αυτή την ιστορία βλέπεις ακέραιη τη σκοπιμότητα να γίνει κάτι τέτοιο, αν έγινε. Κοίταξε, θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Σε καμία περίπτωση, ξαναλέω, για μένα όποιο και αν είναι το διακύβευμα, δεν μπορεί ούτε η παρούσα, ούτε καμία προηγούμενη, ούτε καμία επόμενη κυβέρνηση, στο όνομα του να επιβάλλει τη θέλησή της, να ζητά ανταλλάγματα από δικαστικούς. Μάλλον να προσφέρει έναντι υπηρεσιών ανταλλάγματα σε δικαστικούς. Αυτό από μόνο του νοθεύει τη δικαιοσύνη, νοθεύει τη δημοκρατία. Και αφορά σε όλες, έτσι, σε όποιον το κάνει αυτό. Γιατί αν ανοίξουμε αυτό το κουτί, Σωτήρη, ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας. Έτσι είναι. Και δεν ξέρουμε τι θα βγει από εκεί μέσα. Γιατί βεβαίως μπορεί το, ας πούμε, το διακύβευμα στην προκειμένη περίπτωση να μοιάζει ότι είναι ένα κοινό αίτημα που έρχεται από τη βάση της κοινωνίας. Αλλά υπ' αυτή τη λογική θα μπορούσε να είναι και ένα άλλο διακύβευμα για ένα άλλο ζήτημα όπου θα προσέφεραν και πάλι ανταλλάγματα σε δικαστικούς για να βγάλουν οι κυβερνήσεις αποφάσεις που τους βολεύουν. Δεν συμφωνώ με μια τέτοια τακτική. Αν ακολουθήθηκε, προφανώς είναι πολύ μεγάλο λάθος. Εκείνο που εγώ θέλω να επισημάνω είναι ότι έπρεπε η νομοθετική πρωτοβουλία που πάρθηκε από την κυβέρνηση και που θα έπρεπε κατά την άποψή μου να είναι κοινή και να στηριχθεί από όλο το δημοκρατικό τόξο, να είναι τέτοια που να θωρακίζει πράγματι τη δημοκρατία μας. Μάλιστα. Είναι τόσο δύσκολο να το καταφέρουν αυτό. Έλατε. Και χρειάζεται να προσφύγουν σε τεχνάσματα και σε ανταλλάγματα και σε οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε, κοινή λογική. Θα τα πούμε και αύριο, εδώ θα είμαστε. Βεβαίως, καλό απόγευμα.